πικρό πλέον ο καφέ για του Έλληνε, μια και η αγαπημένη συνήθεια και των κριτικών απαιτεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η λειψιδρία αποτελεί τη νούμερο ένα αιτία των ανατιμήσεων που σε κάποιε περιπτώσει όπω τον Φρέντο αγγίζει και ξεπερνά τα 4 ευρώ. Ένα από τα αγκάθια τα οποία βάλουν τους του επιχειρηματίε του επισκεπτισμού αυτή τη στιγμή είναι το θέμα των ανατιμήσεων των προϊόντων αλλά και τη αύξηση του καφέ μετά την αύξηση του ΦΠΑ από 13% πήγε στο 24%. Αυτό σημαίνει και θα πρέπει ο επιχειρηματία να επιβάλλει την αύξηση αυτή στον καταναλωτή, γιατί διαφορετικά δεν αντέχει. Είναι μια συνήθεια του Έλληνα που πρέπει να τη διατηρήσουμε εκεί που μπορεί να την πληρώνει. Για να τιμήσει τον καφέ, σίγουρα είναι κάτι που θα πλήξει ε, την τσέπη του Έλληνα. Έχουμε τρελαθεί, παιδιά, τι να πούμε. Οι επιχειρηματίε στον χώρο τη εστίαση επισημαίνουν ότι παρά τι προσπαθίε του να διατηρήσουν τι τιμέ χαμηλά, οι συνεχεί ανατιμήσει και το αυξημένο λειτουργικό κόστο καθιστούν αδύνατη τη συγκράτηση των τιμών. Έντονα προβληματισμένο και ο Σύνδεσμο Επισητισμού και Διασκέδαση στο Ηράκλειο, που χαρακτηρίζει καταστροφικέ τι ανατιμήσει για τον τζίρο των καταστημάτων. Σύμφωνα με μια πρόσφατη καταγραφή του Συνδέσμου Επισητισμού και Διασκέδαση νομού Ηρακλείου, τα τελευταία τρία χρόνια έχει μπει Λουκέτο σε πάνω από 150 επιχειρήσει εστίαση στο νομό Ηρακλείου. Ε, το σίγουρο είναι το ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να μην αυξήσουν πολύ τι τιμέ, γιατί φοβούνται να μην χάσουν του πελάτε του. Όμω είναι και αυτοί οι οποίοι θα, μπορέσουν, θα φτάσουν τον καφέ μέχρι και 4 και 4,5 ευρώ. Ε, καλά, δεν θα σταματήσουμε καφέ, θα πίνουμε. Αλλά είναι άσχημο για του ανθρώπου που έχουν πρόβλημα οικονομικό. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα. Όλα μαζί συντελούν, δεν είναι ο καφές μόνο. Έτσι, όταν ανεβαίνει λίγο σε κάτι, ανεβαίνει και στο άλλο λίγο, 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 στο τέλος καταντούμε να μην έχουμε να περάσουμε με τα βασικά. Όλα τα πράγματα είναι δύσκολα τούτη την εποχή για όλο τον κόσμο. Οι πολίτες από την πλευρά τους εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις νέες ανατιμήσεις, καθώς βλέπουν τον καφέ, μια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια, να γίνεται είδος πολυτελείας. Οι αυξήσεις αυτές προσθέτουν ακόμη ένα βάρος στο ήδη υψηλό κόστο ζωής, οδηγώντας πολλούς καταναλωτές να περιορίσουν τις εξόδους τους ή να αναζητήσουν φθηνότερες λύσεις.